Γεια σας, είμαι ο Mad Doctor και έχουμε μία γνώριμη εικόνα. Έχουμε το Amazfit GTR, την Global έκδοση, ε, και θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να βάλουμε ελληνικά, 100% ελληνικά, έτσι ώστε να έχουν όλοι πια ελληνικά, ειδοποιήσεις, όχι μενού, στο πραγματικά φανταστικό αυτό ρολόι. Η όλη ιστορία ξεκίνησε με μία ανάρτηση που είδα στο Gist China ουσιαστικά, που είχε σαν πηγή το ελληνικό fan club της Xiaomi, ότι μπήκανε ελληνικά πια στο GTR. Δοκιμάζω στο δικό μου, δεν είχα ελληνικά. Πάρα πολλοί άλλος κόσμος, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχαν ελληνικά. Οπότε ψάχνοντας βρήκα πρώτος τη λύση και σας την ανέφερα πως έφταιγε τελικά το ΦΟΝΤ ότι α, στην ανάρτηση του G-China χωρίς να το ξέρουν ε, είχαν ένα GTR που είχε ΦΟΝΤ 11 που είχε πάρει αυτόματα τα ελληνικά ενώ εγώ είχα ένα, με ένα ΦΟΝΤ 9 το οποίο δεν είχε πάρει ελληνικά οπότε έπρεπε να δούμε και πώς θα γίνει αυτό Uh, σας έδωσα λοιπόν από την Κυριακή το μεσημέρι ουσιαστικά τα αρχεία τα οποία χρειάζεστε, το οποίο ουσιαστικά είναι ε, η επόμενη έκδοση του firmware που είναι αυτά εδώ. όπως βλέπετε, είναι η επόμενη έκδοση του firmware που είναι για τα 47 χιλιοστά. Η υπόψη αυτών είναι για τα 47, για την global έκδοση δεν είναι για τα 42 με το οποίο είχε μέσα το font το 11. Αυτό εδώ. Λοιπόν, το γράφει κιόλα. Font 11. Είναι η έκδοση 13503. Ενώ εμεί είχαμε προηγούμενη έκδοση firmware. Υπόψη από χτε. Σα έχω ήδη ενημερώσει ότι υπάρχει 13504. Η οποία επειδή είναι βέτα δεν μας ενοχλεί εμά, δεν ενημερώνει κάτι στο ρολόι, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Και για οτιδήποτε άλλο θέλετε, εννοείται ότι μπορείτε να με βρείτε είτε στο site, είτε στο messenger ή οπουδήποτε, για να με ρωτήσετε και να έχετε άμεση απάντηση. Και άμεση λύση οτιδήποτε έχει σχέση τουλάχιστον με τα wearable και τα smartwatches της Xiaomi, που όπως ξέρετε πολύ καλά τα υποστηρίζουμε όλα, και Mi Band και Stratos, και Verge και το GTR τώρα και ό,τι άλλο έρθει και μας στείλει η Xiaomi. Λοιπόν, ε, θα μου πείτε γιατί, θα μου πείτε πολύ γιατί δεν περνάω μόνο το font. Γιατί αν περάσετε μόνο το font θα, με το που θα σας βγάλει η ενημέρωση, ε, με το που θα τελειώσει μάλλον η ενημέρωση, θα, θα σας ζητήσει να συνδεθείτε με το κινητό και θα σας περάσει πάλι το ΦΟΝΤ 9 οπότε είναι άδικος και άχρηστος α, τρόπος. Ε, το λέω αυτό γιατί και εγώ την ίδια σκέψη είχα στην αρχή και το δοκίμασα και είδα ότι με το που περνούσε το ΦΟΝΤ μετά μου ζητούσε να συνδεθεί με το κινητό μου ξαναπερνούσε πάλι από πάνω το ΦΟΝΤ 9 και ήταν σαν να μην κάνω τίποτα. Άρα μοναδική λύση σε όσους δεν έχουν ήδη το ΦΟΝΤ 11 είναι να περάσουν ολόκληροι την έκδοση του firmware, της επόμενης έκδοσης firmware, με το font 11. Λοιπόν, η διαδικασία ουσιαστικά είναι πολύ εύκολη, είναι πολύ απλή, είναι η ίδια που σα έχω δείξει με το BIP, είναι η ίδια που έχω δείξει με το Mi Band. αυτό ουσιαστικά που χρειάζεται είναι, έχουμε αυθεντικά προγράμματα, δεν χρειαζόμαστε πια custom εκδόσει. Ουσιαστικά και το Mi Fit, όπως είδα που το κατέβασα για να δω πώς δουλεύει, έχει πια όλες τις λειτουργίες που κάποτε βάζαμε στο custom, άρα δεν χρειάζονται custom Mi Fit. Ε, custom fit θέλετε μόνο για το Mi Band 4, επειδή έχουμε πειραγμένη την γραμματοσυρά, μέχρι να δούμε να ενημερωθεί και εκεί και να μπει με ελληνικά, όπου λογικά θα μπει και θα γίνει. Λοιπόν, οπότε αυτό αστικά που χρειαζόμαστε είναι το Notify, το αυθεντικό από το Play Store. Το τρέχουμε, το συνδέουμε με το GTR μα να ενημερωθεί όλα μια χαρά και το Amazfit. Και το Amazfit. Και το Amazfit. Λοιπόν, και αυτό να συνδεθεί. Εδώ όπως βλέπετε είναι συνδεδεμένο, μια χαρά. Λοιπόν, χρειάζεται αυτά τα δύο. Α, την δοκιμή εγώ την πρώτη φορά την έκανα με το Mi Fit γιατί για κάποιο λόγο έχει καλύτερες ειδοποιήσεις από το Amazfit. Έχει λίγο καλύτερο έλεγχο πάνω στο GTR και το προτιμώ να είμαι αλλά για να μπορέσω εγώ να κάνω αυτό το κόλπο το οποίο σας έδειξα προχθές και θα κάνουμε τώρα και στο βίντεο Θέλει το Amazfit. Οπότε λοιπόν κατεβάζετε από το Play Store το Amazfit. Links έχω ήδη δώσει μέσα στην παρουσίαση. Κατεβάζετε το αυθεντικό, λοιπόν, είπαμε Amazfit. Κατεβάζετε το αυθεντικό Notify and Fitness for ε, Amazfit. Αυτά τα δύο. Και το μόνο πια που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε τα τρία αρχιάκια τα οποία σας δίνω εγώ από το site από προχτέ. Το οποίο ουσιαστικά είναι αυτά εδώ. Όπω σα είπα και τότε και το τονίζω και τώρα, απαραίτητο είναι να μπουν με τη σειρά με την οποία σα τα δίνω και σα λέω. Δηλαδή, πρώτα το FW, μετά το RES και στο τέλο το FT. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έτσι, ουσιαστικά όπω είναι και βλέπετε εδώ ότι έχω και με το πράσινο εικονίδιο, πατώντα ουσιαστικά απάνω, μάλλον να δούμε λιγάκι το GTR αυτή τη στιγμή, Λοιπόν, στο GTR εγώ δυστυχώς δεν έχω κάποιες ειδοποιήσεις για να σας δείξω τα ελληνικά, όμως δείχνει τον καιρό στα ελληνικά που όπως θυμάστε και σας είχα δείξει εδώ ήταν ερωτηματικά. Λοιπόν, μάλιστα έχω δει αυτά εδώ για κάποιο λόγο κάποια στιγμή τα έδειχνε και ελληνικά. Αυτό θα πρέπει να το δω επειδή βάζω αμείς βάζω μη fit, Ποιο από τα δύο ήταν τα αυθεντικά πάντα. Ποιο από τα δύο ήταν αυτό το οποίο μου το έκανε στα ελληνικά. Λοιπόν, ε, να δούμε λοιπόν. Όπω βλέπετε, μάλιστα, η γραμματοσυρά εδώ είναι πιο ωραία, είναι λίγο πιο λεπτή, πιο φίνα του 11 από του 9. Όπως βλέπετε, εγώ έχω 1, 3, 4, 19. Είναι πιο παλιό το firmware από αυτό που ε, έχω εδώ να σας να βάλουμε το 1353. Ωραία. Λοιπόν. Επίσης αν προσέξετε είναι λίγο διαφορετική και η σειρά με την οποία είναι. Θυμάμαι λέει το settings ήταν αν θυμάμαι καλά στο τέλος. Λοιπόν, 1, 3, 4, 19, 1, 3, 5, 0, 3 και υπάρχει 1.3.5.0.4 λοιπον τι κάνουμε. Έτσι λοιπόν όπως έχουμε τρέξει το Amazfit Έχουμε τρέξει ε, το Notify, έχουν συνδεθεί με το GTR, είναι όλα μια χαρά. Τρέχουμε πρώτα το firmware. Θα το ελέγξει. Ότι είναι valid. Είναι valid και ξεκινάει. Όπως βλέπετε κάνει updating. Και ενώ τελειώνει λοιπόν η ενημέρωση του firmware όπως βλέπετε updated successful. Δεν φεύγουμε από εδώ, το ρολόι θα κάνει μία επανεκκίνηση, θα περιμένουμε, εμείς δεν κουνιόμαστε. Μόλις τελειώσει την επανεκκίνηση θα μας βγάλει μήνυμα ότι θέλει να συνδεθεί με το κινητό. Θέλει να συνδεθεί ουσιαστικά με την εφαρμογή του κινητού, με το Amazfit, για να μπορέσει να πάρει και τα υπόλοιπα στοιχεία, που είναι δηλαδή το RES, και το font, τα άλλα δύο αρχεία, τα οποία εμείς θα δώσουμε χειροκίνητα με την ίδια διαδικασία. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει την ενσωμάτωση του νέου firmware μέσα στο ρολόι. Υπόψη με το που περνάτε το νέο firmware, ό,τι έχετε μέσα στο κινητό το χάνετε. Αυτό το ξέρετε, από βήματα και τα λοιπά. Λοιπόν, τελείωσε το τέτοιο και όπως βλέπετε, please open the app για να συνδεθεί. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα πάμε εδώ και θα περάσουμε το res κατευθείαν. Κοιτάει ότι είναι valid και ξεκινάει την ενημέρωση. Σημαντικό, δεν το συνδέουμε με το Amazfit. Εάν το συνδέσετε με το Amazfit, θα σας γυρίσει στην προηγούμενη έκδοση και θα χρειαστεί να τα ξανακάνετε όλα από την αρχή. Ακολουθείτε τη διαδικασία ακριβώς έτσι όπως τη δείχνω, αυστηρά, <coughs> για να είστε σίγουροι ότι θα έχετε επιτυχημένο αποτέλεσμα στο τέλος και θα περαστεί σωστά το firmware. Από ό,τι βλέπω, failed, δεν έχει καμία σημασία, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, θα ξαναδοκιμάσουμε. Απλώς θέλει λίγη ώρα μέχρι να ξανασυνδεθεί. Λοιπόν, παρόλο... Α, ξεκίνησε, αλλά πάλι φέ. Στην περίπτωση που σας κάνει αυτό, αφήστε το να τελειώσει... Όχι, έβγαλε failed. Λοιπόν, οπότε... Εδώ δείχνει ότι προσπαθεί να ενημερώσει αλλά δεν μπορεί να ενημερώσει. Εάν πατήσετε το πίσω θα σας πει ότι δεν μπορεί να βγει. Το κλείνεται σαν εφαρμογή. Και το ξανατρέχετε πάλι. Λοιπόν, αν σας κολλήσει, θα πρέπει να το παλέψετε κάμποσες φορές, θα κλείσετε την εφαρμογή, θα κλείσετε το Bluetooth, θα προσπαθήσετε, θα το παλέψετε, κάποια στιγμή θα σας κάτσει και μένα τώρα μου εμφάνισε θέμα, ορίστε πάλι. Λοιπόν, επιμένετε μέχρι να περάσουν τα resources ε, και θα περάσουνε. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχω να παραδεχτώ ότι με ζόρισε πάρα πολύ στο να περάσει το δεύτερο αρχείο, τα resources. Πάντως, πέρασαν κανονικά. Το παλεύετε κάπως φορές μέχρι να γίνει. Όπως βλέπετε είμαι ήδη με ένα 3503 firmware. Το επόμενο δηλαδή, αυτό το οποίο είναι να έρθει. Αν και έχει ήδη βγει ένα 3504. Resources 42, το οποίο μόλις πέρασα και είχε ουσιαστικά Λοιπόν, να τελειώσει με την ενημέρωση των resources και με το που θα τελειώσει εγώ ουσιαστικά θα δω το καντράν κανονικά του ουρολογιού. Δεν θα σας ζητήσει να συνδεθεί με την εφαρμογή. Εδώ τώρα μπορεί και να μην το ζητήσει έτσι και αλλιώς γιατί έχει και τα fonts που θα έχει κανονικά η επόμενη έκδοση. Έχει και τα fonts της προηγούμενης έκδοσης πάντως δεν ζητάει να συνδεθεί με την εφαρμογή εμείς δεν έχουμε συνδεθεί ακόμα με το Amazfit έχουμε παραμείνει στο Notify το παλεύουμε από εκεί με τον File Manager που έχουμε εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένα τον Total Commander που με έχει βολέψει πάρα πολύ αν και μπορείτε να κάνετε όλη τη δουλειά μέσα από το Notify εύκολα και γρήγορα όπως βλέπετε πέρασαν επιτέλους Είδα το καντράν του ρολογιού 9.30 και χωρίς να έχω συνδεθεί με το Notify. Λοιπόν, ο καιρός, Α, βλέπετε εδώ, ελληνικότατα καθαρό ουρανό, καθαρό ουρανό, βροχή και ήλιος. Ίσως την επόμενη έκδοση του firmware την οποία δεν έχουμε ακόμα ακόμα και αυτά να είναι στα ελληνικά ή μόνο με το notify που το τρέχω τώρα να έχω μόνο ελληνικά μάλλον θα μείνω μόνο με το notify λοιπόν και ε, πιο ωραία η γραμματοσύρα από το 9 είναι αλήθεια πιο έτσι είναι η chat 13503 firmware το ρολόι είναι κανονικά και πάμε ακόμη και από εδώ δηλαδή πίσω πατάμε εδώ πέρα πατάμε εργαλεία update amaze fit firmware choose file και διαλέγουμε πια το font το ft να περάσουμε το οποίο είναι το font το 11 θα μας το περάσει αμέσως Και ουσιαστικά με αυτό τελειώνουμε την πρώτη φάση της ενημέρωσης του ρολογιού, με την οποία περνάμε την επόμενη έκδοση του firmware με το font το 11, που όπως σας είπα αυτό ευθύνεται που έχουμε ειδοποιήσει στα ελληνικά πια όλοι, στο Amazfit, στην global έκδοση του Amazfit GTR 47 χιλιοστά. Οπότε με το που θα περαστεί και το font θα έρθει πια η ώρα να το συνδέσουμε με το ε, Amazfit. Αν και όπως βλέπετε και να παραμείνει μόνο με το Notify και να έχετε την επόμενη έκδοση, δεν θα σας χαλάσει. Μπορείτε να το κρατήσετε άμα θέλετε μόνο έτσι. Ε, μπορώ να σας δώσω αν θέλετε και την επόμενη έκδοση, ε, το 1.3.5.0.4 το οποίο κυκλοφόρησε χθε και σας ενημέρωσα δεν ξέρω αν θα το περάσω να δω αν έχει τίποτα διαφορές ή όχι. Ε, πάντως, εάν μείνετε μόνο με το Notify, το οποίο στέλνει ειδοποιήσεις κανονικά στο ρολόι, κάνει τα πάντα, δεν έχει καμία διαφορά, όπως βλέπετε θα μείνετε με πιο καινούριο firmware, δεν έχετε θέμα. Firmware γυρνάει στο προηγούμενο με το που θα συνδεθούμε είτε με το Omifit είτε με το Amazfit. Σημασία έχει για να κάνει τη δουλειά το Notify να βρει εγκατεστημένο μέσα στο κινητό μας το Amazfit. Οπότε το περνάμε από το Play Store από το link το οποίο σας έχω δώσει. Και ενώ λοιπόν τελειώνει και με το font, τελείωσε και με το font, μας έβγαλε και το OK το ρολόι και έχουμε κανονικά λοιπόν Πάλι ελληνικά, μια χαρά. Δυστυχώ, ειδοποιήσει δεν έχω ελληνικέ για να σα δείξω εδώ, αλλά είναι στα ελληνικά κανονικά, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έχει και ειδοποιήσει τα ελληνικά. Έκανα μόλι μια κλίση στο κινητό, από το σταθερό εδώ, όπως βλέπετε ενώ πριν είχαμε ερωτηματικά, τώρα βλέπουμε κανονικά ελληνικά. Και φυσικά και το όνομα το οποίο μας καλεί φαίνεται κανονικά στα ελληνικά. Τώρα, στην περίπτωση που το συνδέσετε με το Amazfit, θα σας γυρίσει πίσω. Να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Όπως σας έλεγα λοιπόν πριν, με το που θα συνδεθεί με το Amazfit, ε, κάνει ενημέρωση οπότε θα μας κάνει downgrade ε, Σωστικά τώρα θα κάνει ενημέρωση του firmware και των resources Εάν βέβαια παραμείνει ε, συνδεδεμένο μόνο με το ε, notify and fitness δεν πρόκειται να πειραχτεί αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει την όλη ενημέρωση, εσείς μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε ένα share, έτσι ώστε να δούνε κι άλλοι ε, τον τρόπο πώς μπορούν να έχουν ελληνικές ειδοποιήσεις στο Amazfit GTR, την Global Έλεγχοση, τα 47 χιλιοστά, ε, να γραφτείτε στο κανάλι μου το iTech News, έτσι ώστε να έγινε ενημέρωση του firmware. Λοιπόν, Uh, να γραφτείτε λοιπόν στο κανάλι μου uh, στο, uh, στο iTech News έτσι ώστε να είσαστε πρώτοι όταν θα ανεβάζω καινούργια βίντεο και ειδοποιήσεις. Λοιπόν, uh, και θα περάσει και τα resources μόλις τελειώσει η επανεκκίνηση του ρολογιού να διαβάσει και το firmware. Όπως βλέπετε ακόμα λέει 13503 εδώ. 13503 γιατί δεν έχει τελειώσει την επανεκκίνηση. Τώρα δονήθηκε. Συνδέεται. Γίνεται σύνδεση. Με το που θα γίνει η σύνδεση θα μας περάσει και τα resources της έκδοσης της προηγούμενης, αυτής που κανονικά υπάρχει επίσημα σαν stable στον server της Huami και δεν θα περάσει το αρχείο font. Ουσιαστικά αυτό μας ενδιαφέρει να μην περάσει το font 9 που είχαμε πριν στο ρολόι μας, αλλά να παραμείνει με το Font 11, το οποίο του περάσαμε εμείς. Άρα λοιπόν θα έχουμε την έκδοση τη σταθερή του firmware που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο σερβερ της Xiaomi στο ρολόι μας, αλλά με font 11, το οποίο έχει ειδοποιήσεις στα ελληνικά και δεν έχουμε κάποιο θέμα. Τελείωσε λοιπόν και η ενημέρωση των πηγών όπως λέει. Θα μας δείξει τώρα το ρολόι και εκεί θα σταματήσει και η ενημέρωση. Από την εφαρμογή δεν περνάει τρίτο αρχείο, δεν περνάει fonts. Παραμένουν τα fonts 11 και αυτό ήταν ουσιαστικά το κόλπο το οποίο ανακάλυψα και σας είπα από την Κυριακή το μεσημέρι και έχετε πια όλη δυνατότητα να έχετε ελληνικές ειδοποιήσει στο Global Amazfit GTR 47 χιλιοστά. Ε, από ό,τι έχω ψάξει για τα 42 χιλιοστά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει Global έκδοση, δεν έχει διαφορετικά αρχεία. Εκεί έχει μόνο 9 font. Οπότε ε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, δυστυχώς αν δεν βγάλει η ίδια η Χουάμι και στα 42 χιλιοστά ε, ενημέρωση στο fonts ή στο firmware κατ' επέκταση, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε ελληνικά εκεί πέρα. Ε, από ό,τι βλέπω, όχι, τελείωσε και η ενημέρωση και έχουμε. Κανονικά, Νέα Σμύρνη και στα Notifications να τα έσβησε. Λοιπόν, πάντως, εδώ κανονικά, όπως θυμάστε, ήταν με ερωτηματικά. Ε, βέβαια, στην επόμενη έκδοση, εδώ αυτά τα έβλεπα όλα ελληνικά, σε αυτήν τα βλέπω ακόμα αγγλικά. Υποθέτω με το που θα έχουμε την καινούρια έκδοση, την επίσημη του firmware. Γυρίσαμε και στην προηγούμενη, όπως βλέπετε, 1, 3, 4, 19. Λοιπόν, θα έχουμε περισσότερα ελληνικά στο φοβερό αυτό ρολόι. Εσείς, είπαμε, δεν ξεχνάτε να κάνετε ένα like στο βίντεο, να κάνετε ένα share. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Εάν θέλετε να κάνετε γνωστή την προσπάθειά μου και τη δουλειά μου Uh, μέσω του site uh, για τα wearable και τα gadgets uh, της Xiaomi, αλλά και οτιδήποτε άλλο νέο εγώ σας uh, ανεβάζω και σας ενημερώνω. Να γραφτείτε στο κανάλι του uh, ITech News στο YouTube, να πατήσετε την καμπανούλα έτσι ώστε να βγάζω τέτοια βίντεο να μπορείτε να ενημερώνεστε πρώτοι. Είμαι ο Mad Doctor για το ITech News Γεια σας.